Θα φτιάξουμε ένα ριζότο στην, σε εισαγωγικά τεμπέλικο, γιατί συνήθως στο ριζότο είμαστε από πάνω. Το τεμπέλικο. Και το φτιάχνουμε και θέλουμε μισή ώρα να είμαστε από πάνω. Είσαι μέσα στο μυαλό μας γενικά. Ότι θα φτιάξουμε. Τώρα θα κάνουμε ένα εξίσου πάρα πολύ ωραίο ριζότο. Απλό, πολύ απλό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Είναι ριζότο στη γάστρα. Το οποίο θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία μας στην κατσαρόλα. Κακή πολύ αυτή. Την εξαιρετική κατσαρόλα. Είδες πως όχι έγινε μια κοινή. Ναι, απίστευτο είναι αυτό. Μα έχουμε συνηθίσει όταν βλέπουμε κάτι που είναι μεταλλικής όψης, ότι γενικά ότι καίει. Ξέρεις, ναι, εντάξει. Και σωστό είναι, γιατί έτσι έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Πρέπει να προσέχεις, ναι. Γιατί μπορεί να μην είναι όλα τα απεργούε. Κοίτα εδώ. Πετάει λιγάκι. Ξεκινάμε με το κοτόπουλό μας. Όση ώρα, η κάρτα με τα υλικά λοιπόν λέει: η πρεσβείωψη ζέμπρα πλησιάζει. Η Τζέννη χτυπάει το μόνιτο στο άλλο στούντιο, στο άλλο πλατό. Ριζότο γάστρας με προσούτο και κοτόπουλο. Υλικά: 750 ml ζωμός κότας ή βοδινού. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Ένα μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. 300 γραμμάρια ρύζι. 300 γραμμάρια φύλετο κοτόπουλο. 50 γραμμάρια προσούτο ψιλοκομμένο. 125 ml κόκκινο κρασί. 80 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη. 2 φύλλα δάφνης. Μία σκελίδα σκόρδο. Αλάτι. Και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ευχαριστώ. Ναι! Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας, το κλασικό που παίζουμε εδώ. Ωπα, έλα να παίξουμε. Κόβω, κόβω. Τι ωραία, τι ωραία. Θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι μας. Ναι. Α, πρώτα βάζουμε το κοτόπουλο και μετά πρώτα το κοτόπουλο, ναι, το τσιγαρίζουμε. Μάλιστα. Και βάζουμε εδώ το κρεμμυδάκι μας. Μην νομίζετε ότι έχουμε μάθει να μαγειρεύουμε. Με το σκορδάκι μας. Α, συγγνώμη, βιάζουμε. Αφού εδώ είναι, έχει χώρο για όλα μαζί. Έμαθα χθες σε ένα μαγαζί που είπα ότι όταν βάζεις σκόρδο ας πούμε στο τζατζίκι ή οτιδήποτε, ναι, αυτό που μπορεί να σε πρίξει είναι το πράσινο. Φύτρα. Η φύτρα μέσα, ναι. Οπότε το κόβουμε στη μέση κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι. Εδώ να δείξουμε για ένα μυστικό μια που το πες. Και όπως είναι η φυτρούλα εδώ με το μαχαιράκι μας. Να αφαιρούμε. Αφαιρούμε αυτό το κλαδάκι εδώ. Το οποίο κάνει και συνήθως βαρύ και δύσκολο το φαγητό. Μάλιστα. Άκου τώρα γι' αυτό το. Οπότε έτσι δεν μυρίζει κιόλας η αναπνοή μας. Είναι και πολύ υγιεινό το σκόρδο. Πάρα πολύ. Καλά, έχω πάθει πλάκα τώρα γιατί σκέφτηκα ότι αυτό. Θέλει, επειδή εγώ αυτό μπορώ να το κάνω όλη την ημέρα. Λίγο ακόμα. Αλλά είναι και ως βάση για να μην το χάνεις. Όσο θέλεις. Το βάζεις έτσι και μένει. Έτοιμο. 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 Τέλεια. Το ανοίγουμε, θα ρίξουμε το κρεμμύδι με το σκόρδο μέσα στην κατσαρόλα. Δηλαδή θα έχουμε ό,τι υλικά έχουμε θα τα προσθέσουμε στην κατσαρόλα μας. Απλά και γρήγορα. Τι ωραία. Αυτό που δεν το πολιτοποιεί και το κόβει, εμένα θα μπει τώρα λεπτομέρεια. Είναι, αλλά πολύ. Είναι σημαντικό. Να το ακούσει. Θα σε βοηθήσω. Ναι, ναι, έτσι. Το λέμε και στην Κρήτη. Θέλω κι εγώ μια μικρή βοήθεια. Εν τω μεταξύ, εγώ να κόψω το προσούτο. Θα βάλουμε. Ωραία, αν δεν τρώμε προσούτο, τι βάζουμε. Μπορούμε να βάλουμε μπέικον, μπορούμε να βάλουμε ζαμπόν, μπορούμε να βάλουμε τίποτα. Ωραία. Μπορούμε να βάλουμε μαντάρια. Βασικά στο ριζότο είναι. Ή λαχανικά. Ή λαχανικά. Είναι θέμα φαντασίας, δεν έχουμε. Εγώ απλά δείχνω τώρα μια συνταγή που ταιριάζει. Μια πρόταση. Και από εκεί και πέρα, αν δεν μας αρέσει κάτι ή δεν το τρώμε, το αφαιρούμε. Όχι, λέω ρε παιδί μου, γιατί μπορεί ας πούμε, το προσούτο να δίνει μια συγκεκριμένη γεύση σε αυτήν εδώ την μηχανική συνταγή που να μην μπορεί να αντικαταστατώσει. Επειδή είναι μικρή και η ποσότητά του, πιο πολύ λειτουργεί και ως αλάτι το προσούτο. Δηλαδή, γενικότερα οι Ιταλοί βάζουν παρμεζάνα και προσούτο μέσα στα φαγητά του αντί για αλάτι. Μάλιστα. Οπότε. Τι έγινε, χαρά μου. Έχω αρχίσει και κλαίω το κρεμμύδι. Όχι, από τη συγκίνηση. Είναι και μεγάλη συγκίνηση. Είναι συγκίνηση και το κρεμμύδι μαζί. Αλλά γιατί με κάποια κρεμμύδια κλαίμε και με κάποια άλλα δεν κλαίμε. Έχει να κάνει με το νερό και το. Θέλω να διευκρινίσω ότι κλαίω το κρεμμύδι και όχι από κάτι άλλο. Γιατί μπορώ πολύ εύκολα να παρεξηγηθώ. Συγκινήθηκε η Κατερίνα Καραβάτου πάλι. Το ριζότο, στην κουζίνα. Τι τη θύμισε έτσι. Αναμνήσεις. Λοιπόν, βάζουμε το ριζότο. Ρίξαμε, και το, ρίξαμε και το αρμπόριο μέσα. Προτιμάμε αρμπόριο. Αν δεν έχουμε αρμπόριο, μπορούμε να βάλουμε καρολίνα ρύζι. Μάλιστα. Νερό δεν έχεις βάλει καθόλου, έτσι. Καθόλου. Όχι ακόμα, το τσιγαρίζουμε λιγάκι. Να ρωτήσω κάτι. Και το ρύζι το πλένουμε. Όχι. Όχι, είναι μύθος αυτό. Ναι, όταν πρέπει να το κλείνουμε. Όταν το πλένουμε, βασικά όταν θέλουμε να γίνει σπιρωτό. Τώρα δεν θέλουμε να γίνει σπιρωτό. Οπότε δεν χρειάζεται κλείσιμο. Και απλά το πλένουμε για να φύγει το άμυλο. Και τόση ώρα είμαστε με το αρχικό λάδι. Με το αρχικό λάδι, ναι, ναι. Θα ρίξουμε και το κρασάκι μας. Κρασάκι. Και επειδή θα γίνει, θα ψηθεί αυτό, δεν χρειάζεται να εξατμιστεί το κρασί όπως κανονικά στην κανονική διαδικασία. Ρίχνουμε και το ζωμό μας. Δεν άφησες και λίγο κρασάκι στο Δημήτρη.
Άφησε λίγο. Αυτό το bullying πρέπει να σταματήσει επιγόντως. Δεν είναι bullying, δεν είμαστε στο σχολείο. Αν το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν με δείτε εδώ, θα κλαίτε. Είναι καθαρή κακοποίηση. Λοιπόν, προσθέτουμε όλο το ζωμό μέσα. Όλο, σε αντίθεση με το οριζόντιο που βάζουμε λίγο-λίγο. Σιγά-σιγά. Μόλις λοιπόν αυτό ζεσταθεί λιγάκι, παίρνουμε εδώ τη μαγική γάστρα αυτήν. Μάλιστα. Αχ, την ερωτεύτηκα αυτή η γάστρα. Να το κοιτάξει αυτό που ερωτεύει σε γάστρα. Την έχει πάρει κάποιο άλλο ήδη, μάλλον. Να το κοιτάξει αυτό λιγάκι. Εδώ και ώρα. Και θα προσθέσουμε όλο μα. Το είναι. Μέσα. Το βιό. Και όσο προσθέτουμε, θέλετε να πούμε χρόνια πολλά στην Αλεξάνδρα. Έστειλε η μαμά της η Βασούλα ότι ναι. Γίνεται 18 χρονών η Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα και μας παρακάλεσε να ψηφιστούμε χρόνια πολλά. Να τα κατοστήσεις. Βλέπε, Αλεξάνδρα, βλέπε να μαθαίνεις. Έγινες 18, σιγά σιγά πραγμάτια να μαγειρεύεις και μόνη σου. Μπορεί ήδη να ξέρει. Μπορεί καλά, να είναι. Τώρα 18 χρόνια μπορεί να ξέρει ήδη. Ε, λέω, εγώ, άμα τι είναι τα παιδιά τα σημερινά, σαν και εσένα. Σαν και εμά. Εμάς, για τα παιδιά, για παιδιά μιλάμε. Δεν μιλάμε για εσένα τώρα. Λοιπόν, με σύλληξη με παιδί. Είπε ο άνθρωπος με το μουστάκι. Αυτό το... Το άτομο. Το τριχωτό πάνω στο κύριος λέγεται μουστάκι. Γιατί. Ο Στέλης μας έχει βάλει, ναι, ο Στέλης μας έχει βάλει και αλάτι και πιπεράκι. Λοιπόν, και σκεπάζουμε έτσι αυτό. Το κλείνουμε. Το κλείνουμε. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας εδώ στους 200 βαθμούς. Αχα. Ένα από τα δωράκια τα σημερινά αυτό, έτσι. Πόση ώρα το έχουμε προθερμάνει. Ναι, 10 λεπτά, ένα τέταρτο εκεί, να ζεσταθεί απλά. Και βάζουμε μέσα... Πριν το αποκαλύψουμε αυτό που βγαίνει, αυτό είναι το ίδιο σε μικρότερο τώρα, έτσι. Τι λέτε. Αυτό είναι 3,5, ας πούμε, σαν να λέμε. Και αυτό που έχουμε μέσα, 3,3. Όλα τα έχω μάθει. Και σε λίγο και τη χρήση τους. Μη σπρώχνετε, παιδιά, μη σπρώχνετε. Μην το αποκαλύψετε. Όχι, μην το αποκαλύψετε. Πήγαινε φέρε πρώτο το... Πήγαινε φέρε, πάμε να φέρουμε. Όχι, πήγαινε, πάμε. Μην δοκιμάσουμε πρώτα. Αλλά εντάξει, θέλω να γίνει. Αυτό το ταπέρι είναι ωραίο και για γλυκά, γιατί ας πούμε κάνεις ένα τζισκέκ και βάζεις από πάνω αλουμινόχαρτο. Ενώ έτσι το καλύπτεις και ίσχυσες από το κεφάλι σου. Εδώ είναι, εδώ είναι. Θα μιλήσουμε για αυτό το τρίφι του τριγιού. Παλιά. Είμαστε έτοιμοι για την αποκάλυψη. Δημήτρη και εσύ όμως. Δημήτρη, όχι. Έλα, 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 έλα. Χωρίς πυρήνη δεν γίνεται. Αλλά τουε, αλλά τρε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ένα βηματάκι έμεινε τελευταίο. Κόβουμε μέσα, έχουμε βουτυράκι. Δεν τρέπεσαι. Έτσι και έχουμε και εδώ και ένα μαγικό τρίφτη. Που βάζουμε μέσα το τυράκι μας εδώ, την παρμεζάνα, που χρησιμοποιούμε στο ριζότο. Ο οποίος, παιδιά, δεν τρίβει μόνο το τυρί, να ξέρετε. Μπορεί, ας πούμε, να τρίψει σοκολάτα, μπορεί να τρίψει ξύλους καρπούς, καρότα, τα πάντα μπορεί να κάνει. Τα πάντα. Επίσης, είναι ανοξείδωτος. Θέλω να το πω κι αυτό. Λαλαλα. Και δες αυτό, μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Αποσπάτε το κάτω μέρος. Και λαλαλα. Εντάξει. Αυτά είναι. Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Έχουμε τρελαθεί. Είναι η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Όχι ρε παιδιά, γιατί το κόβεις ας πούμε και μετά το αποθηκεύεις εδώ. Μπορείς να το ανοίξεις, παρακαλώ να ρίξουμε λίγο. Εντάξει, ωραία. Γιατί πρέπει να φάμε οπωσδήποτε από αυτό. Και αυτό είναι και μεγάλη ποσότητα, για αρκετά άτομα. Αυτό είναι για όλο το πλατό. Είναι για το Δημήτρη που πεινάει πολύ σήμερα. Και το κοντρόλ. Και για άλλον ένα. Το κοντρόλ να περιμένει, να φάνε εδώ οι άνθρωποι. Και ανακατεύουμε εδώ το τυράκι με το βούτυρο να χυλώσει και βλέπετε πως είναι σαν το κανονικό ριζότο, δεν έχει καμία διαφορά. Σαν το κανονικό. Αυτό που εξαφανίζεται τα πυρούνια την ώρα της μαγειρικής και μένει ένα το οποίο το προλαβαίνει πάντα ο μακαλιάς, να το κοιτάξουμε λίγο παιδιά. Εντάξει. Εγώ θα φάω με τα δάχτυλα στο τέλος. Μωρό, εμείς θα μοιραστούμε το τίποτα. Ναι, φάω όμως για να φάω. Πείτε μας. Δούναμε λίγο ακόμα. Αυτό εννοούσε η Κατερίνα Καραβά ότι θα μοιραστούμε. Και δεν το καταλάβω. Έχει πάρει το κουτάλι και είναι μόνο μοιραστό. Καρδούλα μου, είναι η ντροπή μας. Βλέπει ο κόσμος. Είπες να το μοιραστούμε και δεν την έχει συμπληρώσει. Μπράβο, Ωραίο. Είναι ασύλληπτο. Και είδες τι εύκολο που είναι, δεν έχει ούτε να συμπληρώσει. Μπράβο, δεν κάνω τίποτα. Στέλιο, μπράβο σου. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω ένα μπράβο γενικά. Και στην Tupperware μας έχουν φύγει τα δώρα. Σίγουρα. Μάλιστα. Έφυγα. Έχει μπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο. Αύριο θα έχουμε και άλλα, ρε παιδιά. Αύριο θα έχουμε και άλλα. Δεν θα έχουμε και άλλα δώρα αύριο. Ναι. Ορίστε. Ναι. Μπορούμε να έχουμε άλλο ρίζο το αύριο, παρακαλώ. Τι? Να έχουμε άλλο. Μπορώ να κλείσω το καπάκι και να το πάρω σπίτι.